τον αγαθόν την πηγή γαρποθήσασα, Μάρτυρικο εν το κόσμο διέπρεψας. Μάρτης εν δόξε, Χριστόν τον Θεόν η Αγία μάρτις αγάφή Καταγόταν από το Παλέρμο της Σικελίας και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Δεκίου το 251 μετά Χριστόν διέλαμπε με την ωραιότητα του σώματός της και με το καλό της χριστιανικής ψυχής της. Η οικογένειά της είχε μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία. Σε ηλικία 15 ετών μένει ορφανή. Η μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε και η ομορφιά του σώματος που είχε τις βάζουν το ερώτημα «Κόσμος ή πίστη ή συμβιβασμός». Δηλαδή, να κρατήσω τα πλούτη μου και να συμβιβαστώ με τον ειδωλολατρικό κόσμο ή να μαρτυρήσω για την αγάπη του Χριστού. Βλέπετε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, στο βίο του Αγίου του που λέει ότι ο συμβιβασμός είναι ίδιον της αρνήσεως. Στην σκέψη της όμως βάρινε ο Θεόπνευστος Λόγος του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου πίστη καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να επισκέπτεται κανείς ορφανά και χείρε τον καιρό που πάσχουν και να διατηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Πίστη δηλαδή καθαρά και αμόλυντη είναι να διακονεί κάποιος τον συνάνθρωπό του, να κάνει έργα πίστεως γιατί πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά και έργα άνευ πίστεως είναι νεκρά έργα και εκτός από τα έργα να κρατάει την πίστη καθαρή και αμόλυντη, να μην συσχηματίζεται δηλαδή με τον αιώνα αυτόν τον απατεώνα, να παραμένει δηλαδή κανείς αμόλυντος από αυτόν τον κόσμο, όσο μπορεί κατά το ανθρώπινο. Έτσι λοιπόν ακριβώς αγαπητοί αδελφοί έκανε και η Αγία Αγάθη. Αφού κλώτσισε τις κολακίες και τις επιτίδιες εισηγήσεις ανθρώπων του κόσμου, οργάνωσε ολόκληρη φιλανθρωπική κίνηση και με το επιτελείο της περιέθαλπε τους δυστυχισμένους του τόπου της. Ο Θεός όμως θέλησε η αγάθη να δοκιμαστεί ακόμη περισσότερο. Κάποιος έπαρχος, ο Κιντινιανός, θέλοντας να απολαύσει τα κάλλη της, προσπάθησε να την επηρεάσει να γίνει σύζυγός του. Η αγάθη όμως έμεινε ανεπηρέαστη. Και έτσι αυτό ο τύρανος την θανάτωσε στην πυρά. Προτίμησε η Αγία να καεί, και να πάρει έτσι τον αμάραντο στέφανο του Μαρτυρίου.